Οπ, τι γίνεται, ρε παιδιά, να μαζέψω στα φίλια ήρθα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και ξαφνικά βλέπω δύο κάμερες μπροστά μου. Φόφου, δηλαδή τώρα, τι, θα πρέπει να γυρίσουμε βίντεο. Και τα στα φίλια. Τέλος πάντων, επειδή είστε εσείς θα γυρίσουμε ένα βίντεο, και επευκαιρίας αχ είναι ωραία θα... θα γυρίσουμε ένα βίντεο για το ρολόι αυτό που φοράω βέβαια όπως βλέπετε εδώ πέρα το φοράω ήδη, το χρησιμοποιώ ήδη δεν θα κάνουμε unboxing και για να είμαι και κόσμιος θα ντυθώ σήμερα θα κάνουμε το review το review από το ρολόι αφού το έχω που το έχω και το χρησιμοποιώ. Ούτως ώστε να σας πω την άποψή μου, γιατί το έχω ήδη ένα χρόνο περίπου μετά, κάπου εκεί, και είναι ευκαιρία, ούτως ώστε να τα δούμε όλα, να σας τα πω όλα και να γίνουν τα πάντα όλα, τα κουάλα τίποτα όπως έχουμε ξαναπεί. Είμαι ο Γκρίγκς Ιάρτης Καρδιάς σας, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Είμαστε εδώ πέρα έξω, στο ύπεθρο, στη φύση. Ήρθα να μαζέψω μερικά σταφύλια για να μπορώ να έχω να τρώω. Είναι τα κλασικά τα σταφύλια, τα μαύρα. Χωρί όμω να σα καθυστερήσω, πάμε να προχωρήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο για να μπορέσω να σα πω ό,τι έχω καταλάβει και ό,τι έχω αντιληφθεί μέχρι στιγμή όσον αφορά το ρολόι. Ξεκινάμε λοιπόν με τα βασικά και με τα αρχικά. Να πω λίγο το εξή εδώ πέρα για να... να έχουμε λίγο μια πληροφορία έτσι απλά για να το παρατηρήσετε. Θυμάστε που σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο είχαμε κάνει το unboxing από το Huawei Mate XS το, δι... το κινητό το αναδειπνούμενο που είχα πάρει. Η μία από τις δύο τις κάμερες, αυτή είναι εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή να δείχνω είναι από το κινητό. Οπότε θα το δείτε και στην πράξη σαφώ σε μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με το πώ το είδατε την προηγούμενη φορά που απλά τράβηξα ένα δείγμα για να μπορέσουμε να δούμε πάνω κάτω πώ τραβάει η κάμερά του. Και θα τα δούμε όλα μαζί. Σήμερα λοιπόν, όπω έχουμε πει, θα κάνουμε ένα review από το ρολόι το Huawei Watch GT2 το Pro. Ουσιαστικά. Να με συγχωρείτε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και δεν μπορώ να το δω. Θα το αφήσω όμω κάτω για να μπορέσουμε να κάνουμε το βίντεο. Και να μην με ακούτε να τρώω. Ουσιαστικά είναι το προηγούμενο μοντέλο από τα ρολόγια που έχει βγάλει η Huawei γιατί αυτή τη στιγμή έχει βγάλει ήδη το GT3 το, το οποίο είναι με το χάρμονι το λειτουργικό που έχει επάνω και έχει και 4G νομίζω, έχει και 4G. Εμείς λοιπόν θα δούμε το ακριβώς προηγούμενο μοντέλο είναι το κορυφαίο τους που έχουν βγάλει εκείνη τη χρονιά, νομίζω έχει βγει πέρυσι και πάμε να δούμε λίγο τα βασικά. Έχουμε λοιπόν ένα ρολόι το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε θα το βγάλω από το χέρι μου για να σας το δείξω ξανά. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Από πίσω έχει αισθητήρα για να μπορεί να διαβάζει οξυγόνο, για να μπορεί να, να βλέπει τους παλμούς, για να μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά, θα σας τα πω μια ακόμα φορά, είναι 46,7 με 46,7 επί 11,4 σε χιλιοστά, είναι στα 52 γραμμάρια όσον αφορά το βάρος του χωρίς το λουράκι. Έχει μια οθόνη η οποία είναι στις 1,39 ίντσες AMOLED με 454 επί 454 σε πίξελ. Αυτό η Huawei λέει ότι είναι high definition. High definition βέβαια υπό όρου ρολογιού. Δεν είναι δηλαδή το high definition, το 4K ή κάτι άλλο που μπορεί να έχουμε στις οθόνες μας, είναι απλά στο ρολόι. 4 GB μνήμη ενσωματωμένη. Αυτό βέβαια, επειδή επάνω παίζει και το λειτουργικό, δεν είναι καθαρά 4 GB. Σαφώ είναι λιγότερα από αυτό. Αλλά και πάλι είναι υπέρ αρκετό εάν θελήσουμε να αποθηκεύσουμε κάποιο τραγούδι για να μπορούμε να το ακούμε χωρί να χρειάζεται να κουβαλάμε το κινητό. Ε, το συγκεκριμένο έχει επάνω ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενσωματωμένο ηχείο. Δεν ξέρω αν θα φανούν εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και είναι και από εδώ, αυτή είναι η τρυπούλα που βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα, ποιο είναι ποιο, ποιο είναι δηλαδή το μικρόφωνο και ποιο είναι το ηχείο, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, το οποίο είναι το πιο μεγάλο, είναι το ηχείο. Αυτό μπορώ να υποθέσω, το τονίζω. Από εκεί και πέρα. Έχουμε επίση GPS, Bluetooth, έχουμε ασύρματη φόρτιση, και επίση είναι αδιάβροχο, δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ε, εγγραφή, να το πω έτσι, τη κολύμβησης που μπορεί να πάμε να κάνουμε ε, και να το έχουμε μέσα στη θάλασσα, όχι μόνο σε γλυκό νερό, αλλά και σε αλμυρό νερό, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σίγουρα όταν θα βγούμε δεν μπορούμε να μιλήσουμε ή να μας ακούσουν ή να μας ακούσουν, να τους ακούσουμε, γιατί ούτως ή άλλως θα έχει μπει νερό και θα πρέπει να περιμένουμε να στεγνώσει. Εννοείται πω άμα βουτήξουμε στη θάλασσα, το συγκεκριμένο θα πρέπει να το ξεπλύνουμε μετά για να μπορέσουν να φύγουν τα αλάτια σίγουρα δεν θα πάθει κάτι αν δεν το ξεπλύνουμε κατευθείαν αλλά πρέπει, πρέπει συστήνεται και είναι καλό να το καθαρίζουμε από εκεί και πέρα έχουμε επίσης τα εξής ε, διάρκεια περίπου δύο εβδομάδες οι δύο εβδομάδες που δίνει η Huawei ως διάρκεια χρήσης είναι με Α το πούμε τυπική λειτουργία. Τυπική λειτουργία είναι να μην τα έχουμε τα πάντα όλα ενεργοποιημένα, να έχουμε κάποια πράγματα κλειστά. Εγώ για να σα πω την αλήθεια, έχω το ρολόι να μου μετράει συνέχεια παλμού όλο το 24ωρο. Το έχω να μου μετράει συνέχεια το οξυγόνο. Η μέτρηση του οξυγόνου, η συνεχόμενη ουσιαστικά είναι το ότι κάνει μία μέτρηση κάθε μισή ώρα. Τώρα το. Πώ ξεκινάει και το ορίζει το μισάωρο, δεν ξέρω να σα το πω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ε, από την ώρα που το ανοίγετε ξεκινάει να μετράει στι 12, στι 12.30 τέτοιο, γιατί δεν είναι 12, 12.30, μισή. Είναι λίγο ανάμεσα και λίγο περίεργα. Δεν ξέρω πώ το, το, κάνει ακριβώ για να σα πω την αλήθεια. Πάντω το μετράει. Επίση, ε, έχει τη δυνατότητα να μετράει το VO2 Max, που ουσιαστικά αυτό είναι ο μέγιστο ρυθμό κατανάλωση του οξυγόνου που κατά βάση μας δείχνει το κατά πόσο η καρδιά μας λειτουργεί σωστά όταν κάνουμε κάποια άσκηση και κατά πόσο η κατανάλωση του οξυγόνου είναι αυτή που πρέπει για να μπορούμε να την χρησιμοποιούμε εάν θέλουμε να κάνουμε ε, αεροβικά και τέτοια. Τονίζω εδώ πέρα ότι δεν μετράει το βίο του Max όταν κάνουμε ποδήλατο, το μετράει όταν περπατάμε και αν θυμάμαι καλά το μετράει και όταν ε, κάνουμε αερόβια και όργανα. Δεν παίρνω όρκο για να σα πω την αλήθεια, γιατί δεν το έχω παρατηρήσει ακριβώ πώ το κάνει. Ξέρω μόνο ότι δεν το κάνει σίγουρα όταν κάνετε το ποδήλατο. Επίση, το συγκεκριμένο, καταλαβαίνει τον τύπο τη άσκηση που κάνετε, δηλαδή αν είναι αερόβιο, αν είναι αναερόβιο. Αυτό τώρα έχει να κάνει από ό,τι ε, έχω καταλάβει. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να μα το πει κάποιο ο οποίο είναι γυμναστή ή ασχολείται με personal και με τέτοια, γενικότερα με την άθληση. Καταλαβαίνει το αερόβιο και το αναερόβιο. Μπορεί δηλαδή. Να καταλάβει από την ένταση, ε, φαντάζομαι το μετράει σύμφωνα με του παλμούς τη καρδιά, με το πόσο γρήγορα χτυπάει, πόσο δυνατά και όλο αυτό το κομμάτι, και καταλαβαίνει την ένταση για να μπορέσει να μα πει ότι αυτό είναι αερόβιο, αναερόβιο, ότι είναι προθέρμανση, ζέσταμα και όλα αυτά τα κομμάτια. Μα λέει επίση τον χρόνο επαναφορά που χρειάζεται για να μπορέσουμε να κάνουμε ξανά την. Ε, την επόμενη άσκησή μα, να το πω έτσι. Και όταν λέω την επόμενη άσκηση, εννοώ ότι ξεκινάμε να εξασκούμαστε μία μέρα και να αθλούμαστε. Όταν τελειώσουμε όλο αυτό το κομμάτι τη προπόνηση, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσει ο οργανισμό μα, να μπορέσουν οι μοίε μα να να επανέλθουν για να μπορούμε να τους ξαναχρησιμοποιήσουμε, να μην τους κάψουμε εισαγωγικά όπως λέγεται στο κομμάτι της γυμναστικής και όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα στοιχεία κάποια πράγματα πιθανότητα θα σα τα επαναλάβω και θα σα τα επαναλάβω, τύπου κομμάτι και όλα αυτά. Μα λέει δηλαδή και το συγκεκριμένο, το κομμάτι τη επαναφορά. Επίση, μα λέει ε, στα αποτελέσματα, έπειτα δηλαδή, όταν θα δούμε το πώ πήγαμε συγκριτικά με την προπόνηση που είχαμε, μα λέει την ένταση τη προπόνηση. Αν ήταν πολύ δυνατή, αν ήταν ε, μέτρια. Επίσης μας λέει αν ε, ε, υπήρξε βελτίωση ως προς το το κομμάτι τη ένταση και τη αντοχή. Δηλαδή, μα λέει ότι σε αυτή την άσκηση πήγατε καλύτερα και ενισχύσατε την ένταση που αντέχουν τα ημί σα και να μπορείτε να κάνετε καλύτερα και περισσότερα και πιο δυνατέ ασκήσει και όλο αυτό το κομμάτι. Μα το λέει και αυτό. Μα το γράφει μετά στα αποτελέσματα. Μα έχει έναν δείκτη και μία μέτρηση που μα το δείχνει σίγουρα το μετράει αθρηστικά και συγκριτικά και με την ηλικία και με τα κιλά και με τα πάντα. Γιατί όλα αυτά καταγράφονται στο, στο, Huawei Health και αυτό δημιουργεί ένα προφίλ για εμά με την έννοια ότι μπαίνουμε και λέμε ότι είμαστε τόσο. Ε, είμαστε άντρε ή γυναίκε για να μπορεί να υπολογίσει πάνω κάτω και την κατανάλωση των θερμίδων και όλο αυτό το κομμάτι. Έχουμε αυτά τα κιλά, αυτό το ύψο και αυτό τα υπολογίζει όλα αυτά αντίστοιχα. Έχει μια άλλη ε, επιλογή, μια άλλη δυνατότητα την οποία εγώ προσωπικά δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι το root back ή route back, κάπω έτσι λέγεται, όπου ουσιαστικά βάζουμε το ρολόι να καταγράψει τη διαδρομή που κάνουμε σε βουνό, τύπου κάποια πεζοπορία, το καταγράφει με το GPS και μπορούμε μετά αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για να γυρίσουμε προς τα πίσω χωρίς να χαθούμε. Να γυρίσουμε δηλαδή από την ίδια διαδρομή γιατί το ρολόι θα μας κατευθύνει λέγοντάς μας ότι ήρθαμε από εδώ, πρέπει να πάμε δεξιά, πρέπει να πάμε αριστερά, το αναμενόμενο κομμάτι όταν καταγράφει τη διαδρομή και ακολουθεί σε αυτή τη διαδρομή αντίστροφα. Επίσης, έχει ε, παρακολούθηση ύπνου και παρακολούθηση του στρες. Καταλαβαίνει αυτόματα το πότε πέφτουμε για ύπνο. Δεν έχω καταλάβει η αλήθεια είναι πώς το καταλαβαίνει. Έχω παρατηρήσει ότι από όλες τις φορές που έχω πέσει για ύπνο έχει ε, θεωρήσει το ρολόι σύμφωνα με το πώς το μέτρησε ότι έχω κοιμηθεί άλλη ώρα από αυτήν που πραγματικά κοιμήθηκα ε, το έχω ένα χρόνο. Πρέπει να έχει θεωρήσει, να έχει αντιληφθεί ότι κοιμήθηκα λάθο ώρα 4 με 5 φορέ. Τι περισσότερε φορέ είναι πάρα πολύ ακριβέ ω προ το τι ώρα έχω πέσει για ύπνο και ω προ το τι ώρα έχω ξυπνήσει. Δεν έχω παρατηρήσει δηλαδή να μου λέει κάτι το οποίο είναι λανθασμένο. Στο... Την ώρα που κοιμόμαστε συνεχίζει να μετράει παλμούς, Άρα μπορούμε να δούμε και το πόσο πολύ σταματάει η καρδιά μας να χτυπάει και μειώνει την ένταση με την οποία χτυπάει γενικότερα και μπορούμε να δούμε τους παλμούς. Αυτό το κάνει συνεχόμενα. Μπορεί να μας μετρήσει το στρες, να δούμε κατά πόσο είμαστε ήρεμοι, κατά πόσο δεν είμαστε ήρεμοι και έχει και κάποιες ασκήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε όπου ουσιαστικά σου λέει ότι εδώ μπορείς να κάνεις αυτή την άσκηση που είναι κάποια λεπτά νομίζω 1, 2, 3 ή 5 δεν είμαι σίγουρος και σου λέει πάρε βαθιές ανάσες, εισπνοή, η εκπνοή σε καθοδηγεί λίγο για να μπορέσει να, να ηρεμήσει. Να γίνει όλο αυτό το κομμάτι και έχει επίση και μια λειτουργία την οποία την έχω χρησιμοποιήσει μία φορά, αλλά δεν μου άρεσε και θα σα πω γιατί δεν μου άρεσε. Είναι μια λειτουργία η οποία λέγεται One Hop. Το συγκεκριμένο χρησιμοποιεί το NFC που έχει το κινητό σα και το NFC που έχει πάνω το ρολόι, ούτω ώστε όταν έχουμε μία φωτογραφία και θέλουμε αυτή να τη χρησιμοποιήσουμε για φόντο στο, στο ρολόι εδώ πέρα που το έχουμε να, να δείχνει κάτι, όπως βλέπετε εδώ τώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το One Hop, να ακουμπήσουμε τη συσκευή με το ρολόι, θα μεταφέρει αυτή τη φωτογραφία στη μνήμη του ρολογιού και αυτή θα μπει σε φόντο. Εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί όταν χρησιμοποιείς το One Hop, δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις πάρα πολλές πληροφορίες στην οθόνη. Δηλαδή βλέπεις την ώρα, τα βήματα και του παλμού, αν θυμάμαι καλά. Βλέπει καθαρά και μόνο τρει πληροφορίε. Που εγώ θέλω να βλέπω λίγο περισσότερο. Θέλω να βλέπω και τη θερμοκρασία. Ε, θέλω να βλέπω εδώ, α πούμε, τι άλλα έχω. Την ημερομηνία. Έχω τα βήματα που έχω κάνει. Οκ. Okay, πόσε φορέ έχω σηκωθεί. Την μπαταρία. Αυτό και εντάξει, σε εκείνα τα. Στο one hop όταν το χρησιμοποιούμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε ώρε, λεπτά και δευτερόλεπτα. Αν θυμάμαι καλά, μα δείχνει μόνο ώρε και λεπτά. Αυτά είναι τα βασικά τα στοιχεία, οι βασικές λεπτομέρειες, τα οποία χαρακτηρίζουν και συνθέτουν αυτό το ρολόι να το πω έτσι. Τώρα πάμε λίγο στα τις στα χρήσεις και στο κατά πόσο ε, είναι καλό ή δεν είναι καλό. Σαν πρώτη άποψη να το πω έτσι και σαν πρώτη εικόνα είναι ότι το ρολόι είναι εκπληκτικό. Το ρολόι είναι απίθανο. Το αγοράζει κάποιος το πληρώνει όσο το πληρώνει, σίγουρα, γιατί δεν είναι από τα ρολόγια που κάνουν τύπου 50-60 ευρώ, κάνει νομίζω γύρω στα 190, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, το πληρώνει όσο το πληρώνει τέλο πάντων, αλλά παίρνει μια συσκευή και ένα μηχάνημα το οποίο είναι υπέρ του ικανοποιητικό, υπέρ του δέοντος. κάνει αυτά τα οποία λέει και αυτά που περιγράφει, είναι απίστευτο, ε, έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος, εγώ προσωπικά από το θέμα της χρήσης έχω μείνει ε, υπερβολικά ευχαριστημένος και υπερβολικά ικανοποιημένος. Ήμουν ήδη δηλαδή ικανοποιημένος και με το προηγούμενο ρολόι που είχα. Απλά το συγκεκριμένο, επειδή έχει δύο δορυφόρους με τους οποίους συνδέεται, δεν συνδέεται μόνο με το GPS, συνδέεται νομίζω και με τον Galileo ή με τον Glonas. Νομίζω, πιο, πιο, πιθανό είναι τον Glonas η αλήθεια είναι. Ε, Έχω παρατηρήσει ότι είναι πάρα πολύ ακριβέ ω προ την καταγραφή την οποία κάνει στη διαδρομή που ακολουθούμε, είτε είναι περπάτημα μέσα στην πόλη ή εκτό πόλη, είτε είναι ποδήλατο. Καταγράφει τα πάντα. Το χρησιμοποιώ συνέχεια όταν κάνω ποδήλατο για να μπορώ να μου καταγράφει ε, παλμούς, την ένταση, αν είναι αερόβιο, αν είναι αναερόβιο και όλο αυτό το κομμάτι που σας περιέγραψα προηγουμένως για να μπορώ να βλέπω ακριβώς και την απόδοση την οποία έχω αν βελτιώνομαι ή αν δεν βελτιώνομαι στην χρήση του συγκεκριμένου. Παράλληλα όταν κάνω το ποδήλατο φοράω και έναν ημάντα εδώ πέρα ο οποίος επίσης καταγράφει παλμούς και καταγράφει και την διαδρομή μέσω GPS από το κινητό ο ημάντας και όλο αυτό το κομμάτι. Ε, έχω παρατηρήσει ότι αυτά τα δύο, ο Ιμάντας σίγουρα είναι πιο ακριβής ως προς την καταγραφή των παλμών. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι η διαφορά τους στους παλμούς είναι 3 με 5 παλμοί το ρολόι λιγότερους. Άρα δηλαδή αν ο Ιμάντας δείχνει την ώρα που κάνω το ποδήλατο 160 παλμούς... Ε, το ρολόι θα δείχνει 155 συνήθως είναι στα ίδια είναι πολύ μικρή η διαφορά τους για να μπορέσω να την ε, θεωρήσω ότι είναι λάθος ή ότι το ρολόι είναι πάρα πολύ εκτός σε σχέση με τον ημάντα από αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο ε, επειδή χρησιμοποιώ όλες αυτές τις λειτουργίες του ρολογιού το έχω για ξυπνητήρι το έχω να χτυπάει όταν με παίρνουν τηλέφωνο Πολλέ φορέ με το ρολόι μιλάω στι κλήσεις όταν τι δέχομαι. Ε, απαντάω από το ρολόι, ή πολλέ φορέ απαντάω από το ρολόι, αλλά στέλνω τον ήχο κατευθείαν στα, στα ακουστικά που έχω, στα hands free, τα Huawei Free Budge Pro που έχω. Όταν κάνει όλη αυτή τη χρήση και δεν μειώνει λίγο τα πάντα που χρησιμοποιεί, το ρολόι δεν κρατάει δύο εβδομάδε. Που λέει, κρατάει περίπου μία μισή. Εγώ δηλαδή έχω παρατηρήσει ότι κρατάει περίπου μία μισή είναι σούπερ υπερβολικά βολικό το ότι το ρολόι φορτίζει ασύρματα γιατί έχει τύχει να φύγω από την Αθήνα, να πάω διακοπές και να έχω ξεχάσει να πάρω τον φορτιστή του ρολογιού. Πριν που είχα το P30 Pro, το οποίο και αυτό φορτίζει ασύρματα, αλλά επίσης υποστηρίζει και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση. Μπορώ δηλαδή από το κινητό να φορτίσω μια άλλη συσκευή. Όταν λοιπόν είχα πάει διακοπές και είχα ξεχάσει τον φορτιστή από το ρολόι, χρησιμοποιούσα το κινητό για να φορτίζω το ρολόι. Και αυτό ήτανε ε, για μεγάλο διάστημα. Δεν ήτανε για μία-δύο μέρες, ήτανε για μεγάλο διάστημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο. Σαφώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε ασύρματο φορτιστή έχουμε γιατί και πάλι θα πιάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό και πάρα πολύ βολικό. Επίση, είναι πολύ ωραίο το ότι καταγράφει τον ύπνο που τα περισσότερα smartwatch πλέον το κάνουν και μπορεί να δει αν είχε σωστέ ανάσες, Μήπω χρειάζεται να κάνει κάτι για να μπορέσει αυτό να το διορθώσει, να το καλυτερέψει, να το βελτιώσει ή οτιδήποτε. Και το καταλαβαίνει και όντω τι περισσότερε φορέ είναι και πάρα πολύ σωστό. Η τεχνολογία που έχει περάσει πάνω η Huawei είναι εκπληκτική και δεν έχω παρατηρήσει κάτι από αυτά που συμβαίνουν όντω να του ξεφεύγει ή όντω να είναι λάθο ή όντω να είναι υπερβολή. Είναι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ καλό. Το στρες Δεν μπορώ να σα πω ότι είναι σωστό ή λάθο γιατί δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω εκείνη την ώρα που το ρολόι μπορεί να μου λέει ότι εγώ έχω λίγο στρες παραπάνω ή ότι δεν έχω κατά πόσο όντω ισχύει ή όχι. Σίγουρα όταν μου λέει ότι έχω στρε, δεν νιώθω να είμαι αγχωμένο και να πιέζομαι ή οτιδήποτε. Αλλά μπορεί και να είναι κάποιο... κάποια ένταση στρε, να το πω έτσι. Γενικότερα, κάποια επίπεδα άγχου που εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι, γιατί ακόμα είναι χαμηλά, αλλά το ρολόι τα καταλαβαίνει. Δεν ξέρω να σα απαντήσω στο συγκεκριμένο. Ο χρόνο τη επαναφορά και η ένταση τη προπόνηση σίγουρα είναι κάτι βολικό και χρήσιμο. Ε, εγώ προσωπικά δεν του δίνω και πολύ σημασία, γιατί υπάρχουν φορέ που μπορεί να έχω κάνει ποδήλατο και να έχω κάνει ποδήλατο για 40 χιλιόμετρα που λέει ο λόγο, που όντω έχει συμβεί. Ε, και το ρολόι μου λέει ότι πρέπει να καθίσω και να ξεκουραστώ για μια μισή μέρα. Ε, προφανώς δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Το ρολόι το λέει όμω γιατί πρέπει να το πει. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Ε, η μέτρηση παλμών και οξυγόνου γενικότερα είναι σωστή πέραν του ημάντα που το έχω συγκρίνει όταν κάνω το ποδήλατο ή γενικότερα όταν αθλούμε που τον φοράω πάντα, ε, το έχω παρατηρήσει και με οξύμετρο φορώντας το στο δάχτυλο και γράφουν ακριβώς τους ίδιους παλμούς. Δεν γράφει κάτι διαφορετικό και όσον αφορά και το οξυγόνο του, η αλήθεια είναι ότι δείχνουν τα ίδια πράγματα. Άρα και σε αυτό είμαστε εντάξει και είναι σωστό, ακριβές και δεν δείχνει κάτι λάθος ή να να μετράει κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο για να, για να μας τρομάζει. Σίγουρα όπως ε, συστήνει και αναφέρει και η Huawei το ρολόι δεν είναι ιατρική συσκευή, δεν είναι συσκευή με την οποία θα συγκρίνουμε κάποια αποτελέσματα ή κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε απόλυτα υγιείς, ότι δεν είμαστε υγιείς ή οτιδήποτε. Είναι μια συσκευή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενδεικτικά, για να έχουμε μία εικόνα. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, εννοείται ότι απευθυνόμαστε σε επαγγελματία υγεία, ο οποίο θα το δει, θα το κρίνει, θα αποφασίσει και θα μα πει τι πρέπει να γίνει, αν κάτι είναι λάθο, αν είναι σωστό, αν υπάρχει πρόβλημα, αν πρέπει να ανησυχήσουμε ή όχι. Συνολικά, από όλα τα smartwatches τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά, δεν έχω άποψη για όλα, προφανώ. Δεν ξέρω να σα απαντήσω για όλα τα καινούργια μοντέλα. Δεν ξέρω να σα πω για το Apple Watch, το οποίο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ καλό και εκπληκτικό, γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Προφανώ από τη στιγμή που δεν έχω και, και iPhone ή γενικότερα iOS συσκευή πέραν από το tablet. Παλιότερα που είχα ένα Xiaomi ε, ρολόι, είχα μείνει επίση ικανοποιημένο και από εκείνο, αλλά σίγουρα δεν είχε όλη τη τεχνολογία που είχε πάνω το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να ξέρω ε, αν είναι το καλύτερο στην αγορά και να το συγκρίνω, ας πούμε, με το Apple Watch που σας είπα. Μπορώ σίγουρα, προσωπική μου άποψη και προσωπική μου υπόθεση, να το κατατάξω στα 5 καλύτερα smartwatch της αγοράς. Ε, μπορώ σίγουρα, ακόμη κι αν είναι ένα χρόνο μετά να σας το συστήσω να το αγοράσετε και να το αγοράσετε με κλειστά μάτια, ειδικά όσοι έχετε κινητά Huawei, παρότι λειτουργεί με όλα τα κινητά, δηλαδή λειτουργεί με Android 5 και πάνω και με iOS 9 και πάνω, αν θυμάμαι καλά. ειδικά όσοι έχετε Huawei, είναι μια ε, επιλογή αγοράς τύπου μονόδρομος ή με κλειστά τα μάτια. Θα το πάρετε, θα μείνετε απίστευτα ευχαριστημένοι, απίστευτα ικανοποιημένη, η απόδοσή του θα είναι εκπληκτική, θα, θα έχει πάρα, πο... γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραίο στο, στο πώς φαίνεται επίσης, γιατί δεν είναι αυτό το, ας το πω πολύ πρόχειρα, χαζορολόι που είναι λίγο χαζοσχεδιασμένο και περίεργα και οτιδήποτε, είναι, ο, σχε... ο σχεδιασμός του είναι κανονικό ρολόι, από πάνω έχει ζαφύρι, είναι κεραμικό, έχει τιτάνιο, γενικότερα και τα υλικά του είναι πάρα πολύ premium, να το πω έτσι. Πάρα πολύ καλά. Κατασκευαστικά είναι εκπληκτικό. Στη θάλασσα το έχω χρησιμοποιήσει και στο κολύμπι, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ε, εκτεταμένα, αλλά σίγουρα δεν κάνει την καλύτερη καταγραφή. Όχι γιατί δεν μπορεί να κάνει καταγραφή σωστή, απλά όταν κολυμπάμε. Μπορεί να συνδεθεί με το δορυφόρο την ώρα που είναι εκτό νερού. Όταν είναι μέσα στο νερό, δεν πιάνει δορυφόρο. Οπότε συνδέεται κάθε φορά. ή τέλο πάντων καταλαβαίνει το δορυφόρο την ώρα που έχουμε το χέρι εκτό νερού. Όταν το βάζουμε μέσα, τον χάνει, το ξαναβρίσκει και πάει κάπω έτσι. Η διαδρομή, βέβαια, που ακολουθεί και καταγράφει, είναι σωστή. Το έχω παρατηρήσει πηγαίνοντα ε, παραλιακά, να το πω έτσι. Και όντω αυτό που καταγράφει είναι σωστό. Θα το συνέστηνε η αγορά, σα το είπα με κλειστά τα μάτια. Αγοράστε το ό,τι κινητό και ό,τι κατασκευαστεί και να έχετε. Αν έχετε κάποια απορία, μου το ρωτάτε, μου το λέτε στα σχόλια ή μου το στέλνετε και στο Instagram σε προσωπικό μήνυμα ή οτιδήποτε. Είμαι ο Greek Ziar καρδιά σα. Μην ξεχάσετε και πάλι το τονίζω να με ακολουθήσετε. Να πατήσετε το καμπανάκι, να μου γράφετε ό,τι θέλετε. Για ό,τι επιπλέον μην το τρομάξετε όπως έχω πει πολλές φορές τα τελευταία ένα με δύο λεπτά. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε να είστε καλά, να μένετε υγιείς, θα σας χαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε. Ξέρετε τώρα τι θα γίνει. Γεια σας, καλή συνέχεια.